χθες πήγαινα στο, στην Κατεχάκη, με το αυτοκίνητο, και βλέπω μαθητές γυμνασίου με ένα πανκάρτ μεγάλο, είχαν παρατήσει δημοσίου σχολείου, είχαν παρατήσει το σχολείο τους και πηγαίναν σε διαδήλωση. Δεν μπορώ να καταλάβω το νόημα αυτών των διαδηλώσεων από ένα σημείο και μετά. Δεν έχει νόημα. Και τους ακολουθούσε, τους οδηγούσε ο καθηγητής τους, ο οποίος περιέργως φορούσε και γραβάτα. Δηλαδή ήταν, θα λέγαμε, κομιλφό. Αλλά πώς, τι κομιλφό ήταν αυτός? Πήγε στη μέση του της ασφάλτου, του καταστρώματος και εμπόδιζε την πληροφορία. Λοιπόν, πήγε τα νοσοκομεία, τα αεροπορίες και του στρατού. Και πήγε, κορνάραμε, τι γίνεται. Και πέρασε ένας οδηγός αυτοκινήτου. Ο δε καθοσπρέπει αυτός ο κύριος καθηγητής έκανε μια απρεπέστατη χειρονομία με τα δάχτυλά του, όχι τα πέντε δάχτυλα, ακόμα χειρότερη, μπροστά στους μαθητές του. Στον οδηγό, ο οποίος τους προσπέρασε, τα παιδιά τραβήχτηκαν προς τη μία πλευρά, προς το πεζοδρόμιο. Λέω, και εγώ είσαι καθηγητής του. Εσύ, και εγώ είμαι καθηγητής του. Εγώ είμαι καθηγητής. Τέτοιο πράγμα, να είτε οδηγός των μαθητών στις διαδηλώσεις. Δεν τους προστατεύω. Εσείς, λέει, φταίτε που κάνατε το κράτος βατοπέδι. Το σύνθημα στα παιδιά των 14 και 15 χρόνων, κάνατε το κράτος βατοπέδι. Τι σημαίνει βατοπέδι, βρε, αγράμματε άνθρωπε? Αντιλαμβάνεστε, λοιπόν, ότι εδώ νομίζουν αυτοί οι κύριοι ότι η παιδεία είναι κτήμα τους. Ότι είναι δικό τους, το μαγαζί τους. Δεν υπάρχει έλεγχος. Ξέρετε, εσείς, παιδεία, εσείς, δίχως να υπάρχει έλεγχος ότι οι σύμβουλοι τις πρωτοβάθμιες και τις δευτεροβάθμιες δεν έχουν δικαίωμα να μπουν μέσα στην αίθουσα να παρακολουθήσουν μάθημα ή να επιβάλλουν ποινές, τέλος πάντων. Πειθαρχικές ποινές. Δίκως ποινή. Δεν μπορεί να μεταθέσεις. Πηγαίνει ο σύμβουλος εκπαίδευσης και λέει ο αιρετός, δηλαδή ο συνδικαλιστής. Έχω σύμβουλε στην τσέπη την καταγγελία. Δηλαδή, αν δεν κάνεις αυτά τα οποία σου λέμε, έχω μια καταγγελία στον προϊστάμενο. Και βεβαίως ο συνδικαλιστής αυτός δεν εργάζεται. Πώς είναι αυτοί που δεν εργάζονται από τους εκπαιδευτικούς και κάνουν ως δουλειά τους, έχουν με το Κύπρο τον καφέ και γυρνάνε? Που σε ποιο μέρος του κόσμου το έχετε δει αυτό, τέτοιου είδους συνδικαλισμό? Πού το είδατε γραμμένο αυτό το? Και τέτοιου είδους οργάνωση σχολείων, δημοκρατικά οργανωμένη. Στην Ελλάδα, κύριε Χούντα, όπου έχουμε δημιουργήσει, έχουμε κτίσει την έννοια του μέτρου. Όλη η φιλοσοφία η ελληνική στηρίζεται στο Αριστοτέλειο μέτρο. Και το μέτρο είναι ένα αποτέλεσμα δύο ακραίων καταστάσεων. Της ελλείψεως και της υπερβολής. Στην Ελλάδα, λοιπόν, που έχουμε διδάξει το μέτρο, ουδέποτε εφαρμόζουμε το μέτρο. Και έχουμε είτε έλλειψη, είτε υπερβολή. Υπερβολή μιας δίθεν δημοκρατίας, η οποία είναι κατάλυση της δημοκρατίας, και ακριβώς μια έλλειψη, όπου η αστυνομία. Εγώ ξέρω παντού σε όλα τα μέρη του κόσμου ότι φυλάει την περιουσία και τη ζωή των πολιτών. Δεν στέκεται με σταυρωμένα τα χέρια. Διότι αν ληστούν τα χέρια θα πούν ότι είναι επιθετικοί και ότι σκοτώνουν ανθρώπους. Δεύτερον, εδώ, κύριε Χούντα, είχαμε πραγματικά μία τραγωδία με τον θάνατο του άτυχου, του δύστυχου, του δύσμυρου Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Πριν όμως εξετάσουν το γεγονός ότι υπάρχει εξωστρακισμός, δεν υπάρχει εξωστρακισμός, επειδή ήταν αστυνομικός ο δράστης, είναι ένοχος. Αυτό δεν το έχει ξαναγίνει. Δηλαδή, κοινή λογική δεν υπάρχει. Έξω στους στίχους διαβάζω αναρχικό σύνθημα σε κάθε συνοικία, λαϊκά δικαστήρια, λαϊκή δικαιοσύνη, λαϊκών δίκαιων, λαοδικία, δηλαδή στις γειτονιές. Λοιπόν, τι κράτος είναι αυτό το δίκαιο δικαστήριο? Είναι δυνατόν να βγαίνει αρχηγός κόμματος, ο Τσίπρας ο περίφημος, και να λέει εμψυχρό δολοφονία? Τι σημαίνει εμψυχρό δολοφονία, αγαπητέ μου, ξέρεις, νομικά? Πώς μπορεί να αποφαίνεσαι από τη θέση την οποία την έχεις, την πολιτική θέση που έχεις, να λες εμψυχρό δολοφονία? Ξέρεις τι σημαίνει εμψυχρό δολοφονία? Πώς είναι δυνατόν να είσαι βέβαιος? Λοιπόν, δεν χρειάζονται τα δικαστήρια. Η απόφαση είναι ηλυμένη. Είναι αξιωματικός αυτό, είναι αστυνομικός, είναι καταδικασμένος. Δεν υπάρχει θέμα. Γι' αυτό και έλεγαν εκείνες τις μέρες, αχ, να γίνει και ένα στάντος ενός αστυνομικού για να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Δηλαδή να παρουσιαστεί ένας να πει, σκοτώστε με, για να ηρεμήσουν τα θέματα. Τα πνεύματα. Θέλω να πω, λοιπόν, ότι εδώ πέρα έχουμε μία έλλειψη
και μία υπερβολή. Τι νομίζετε δηλαδή, εάν τυχόν είχαν βάλει εκείνα τα σε διάφορες χώρες υπάρχουν, η έφυπη αστυνομία. Πάτε στην Αμερική να δείτε πώς είναι. Η έφυπη. Γιατί είναι η έφυπη. Όταν ορμήσει μία έφυπη, πού θα καθίσουν οι μολότοφ να σταθούν. Ή ακόμα καλύτερα. Με το νερό, οι κρουνοί νερού που πέφτουν επάνω στους διαδηλωτές, τους διαλύουν μέσα σε λίγα λεπτά. Γιατί, αφού θέλουν, μπορούν να το κάνουν. Γιατί επί 35 χρόνια τα ζούμε αυτά καθημερινών. Τα συντηρούμε. Και το κράτος ζει με αυτό το άλλο κράτος. Ότι λένε ότι είναι αναρχική, αλλά στην ουσία δεν είναι αναρχική. Είναι, βεβαίως δεν είναι έτσι όπως εμφανίζονται στην τηλεόραση και βγάζει ο Χασαπόπουλος, για παράδειγμα, το Μέγκα και το είδε και έφρεξε. Έβγαζε μια κυρία, τώρα δεν ξέρω αυτή την κυρία, μια κάποια ηλικία βεβαίως, πάρα πολύ όριμος κυρία, η οποία πίστευε ότι εκείνοι που προβαίνουν στους εμπειρισμούς και στις λασίες είναι αστυνομικοί, ντυμένοι κουκουλοφόρο. Δηλαδή αυτή η αντίληψη μιας παλιάς αριστεράς, και θυμάμαι εγώ όταν είχα πάει την 22η Απριλίου του 1967, επειδή είχα φύγει από το σπίτι, έντρομος, γιατί είχαν συλλάβει τον Δημήτρη Μπουρνάρα αντεμού τότε στην εφημερίδα, γιατί και εμένα ευτυχώς ήταν ψευδόνυμο και νόμισα ότι το είχε γράψει ο ίδιος ο Μπουρνάρας, που τον έκλεισαν μαζί με τον Γιώργιο Πανδρέου στο κελί, το λέω κάθε φορά αυτό, και είχα καταφύγει σε φιλικό σπίτι της Βενετίας Καρπετανάκη, στο ψυχικό που είχε Αμερικάνικο διαβατήριο. Και με το Αμερικάνικο διαβατήριο φύγαμε και πήγαμε να δούμε την Έλλη Αλεξίου και τον Μάρκο Αβιέρη στην Αλοπικής που έμεναν τότε, στο Ισόγειο. Και γιατί βεβαίως ήταν σε απομόνωση δύο γέροι. Και λέει, μου έλεγε ο Μάρκος ο Αβιέρης, λέει, αυτοί δεν είναι στρατός, είναι φασίστες. Δηλαδή είναι ακροδεξιοί, οι οποίοι είναι ντυμένοι, ένας έχει ένα παντελόνι στρατιωτικό και φοράει το πουκάμισο το πολιτικό κτλ. Δεν μπορούσε να καταλάβει ότι ο ίδιος ο στρατός ήταν ο πραξικοπηματίας, το πήγαινε με μια ανάλυση του Μεσοπολέμου. Δηλαδή του Ναζί, έφερε τους Ναζί στην Ελλάδα. Λοιπόν, αυτά τα σχήματα, αν ήταν ξεπερασμένα το 67, έρχονται το 2008 να προβάλλονται από τις τηλεοράσεις. Και να λένε δηλαδή ότι οι αστυνομικοί ντυμένοι με κουκούλες λαιλατούν τα καταστήματα. Γιατί? Για να προκαλέσουν το φόβο στο κοινό να μην συμμετέχει σε διαδηλώσεις. Δηλαδή πράγματα τα οποία είναι εκτός λογικής. Βλέπεις πώς γίνεται η εκμετάλλευση από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και βέβαια για να καταλάβεις τη σοβαρότητα των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Το βατοπέδι το διαδέχθηκαν τα γεγονότα τα αρχικά. Και τώρα έχουμε το μεγάλο θέμα. Δολοφονήθηκε ένας λονός της νύχτας, ένας άνθρωπος της νύχτας. Και σήμερα παρακολουθούσα τα πρωινάδικα. Δεν είχαν άλλο θέμα παρά ότι ο Ιππών είχε ένα νόμιμο τέκνο, ένα τέκνο από μία με την σύντροφο τραγουδίστρια, γνωστή, και ξαφνικά βγήκε ένα τρίτο τέκνο στη Γερμανία, που ήταν και εκεί είχε επιχειρήσεις και είχε καταστήσει έγκυο μία μνηστή, η οποία είχε γεννήσει και είχε τώρα 15 χρονών ένα κορίτσι. Αυτό λοιπόν το γεγονός σε το κανάλι. Μισή ώρες. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν δηλαδή. Σε αυτόν τον τόπο βρίσκεσαι εκτός λογικής. Για να δείτε πώς γίνεται η διαχείριση της λεγόμενης είδησης. Και έρχομαι λοιπόν, για να κλείσω κύριε Χούντα, στο ίδιο θέμα. Γιατί γίνονται αυτά τα γεγονότα. Ρωτάς πάντα ποιος βγαίνει κερδισμένος. Τα γεγονότα αυτά έσπευσαν πολύ να τα χαρακτηρίσουν επανάσταση. Ενσυρεξιόν μπορεί να είναι. Είναι μια εξέγερση. Αλλά δεν είναι αυτή η έννοια της Επανάστασης. Μάλιστα, με την πολιτική σημασία της λέξης, και θα σας εξήσω το γιατί δεν είναι, στη συνέχεια, αλλά εκείνο το οποίο μου έκανε εντύπωση, ότι έσφευσε και η κυρία Υπουργός των Εξωτερικών να υπερθεματίσει του γεγονότος ότι είναι μια κοινωνική επανάσταση. Βεβαίως δεν ξέρω, στο βιογραφικό της που είναι ανιρθημένο στα διαδίκτυα, φέρεται πτυχιούχος πολιτικών επιστημών. Γενικός, γενικόλογα.
Εγώ έχω εκφράσει τις αμφιβολίες από τις πληροφορίες που έχω συλλέξει και καλείται η κυρία Υπουργός των Εξωτερικών και ένας από τους 300 βουλευτές, τέλος πάντων, να στο πράξει αυτό, να ζητήσει την κατάθεση με ερώτηση, την κατάθεση του αντιγράφου του πτυχίου της. Πού είναι το πολιτικό επιστημόν, ποιο σχολείο έχει τελειώσει πολιτικών επιστημών, ποια είναι τα πολιτικές επιστήμες που έχει τελειώσει και πού του τις μάθανε ότι αυτό είναι μια κοινωνική επανάσταση. Πού το έμαθε αυτό, ότι είναι κοινωνική επανάσταση.